Συνεχίζεται η μεγάλη διπλωματική εκστρατεία που έχει εξαπολύσει η Τουρκία. Αναφερθήκαμε σε προηγούμενη ανάρτησή μας σήμερα. Τώρα, εκτός από τις επαφές με τη Λιβύη και την Αίγυπτο, με τη Λιβύη έχουν τελειώσει, με την Αίγυπτο είναι εν εξελίξη. Στις 11 Μαΐου ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Μεβλού Τσαβούσογλου θα επισκεφθεί και τη χώρα του βασιλέα Σαλμάν, τη Σαουδική Αραβία, σε μια απέλπιδα προσπάθεια να αποκαταστήσει τις σχέσεις των δύο χωρών, οι οποίες έχουν διαταραχθεί τουλάχιστον από το 2018. Η τουρκική οικονομία έχει υποστεί πολύ μεγάλο πλήγμα από ένα άτυπο εμπάργκο που έχει εφαρμόσει το βασίλειο ενάντια στα τουρκικά προϊόντα. Έχει μιλήσει, όπως είπαμε και σήμερα το μεσημέρι, δύο φορές μέσα στο μήνα ο Ταγίπ Ερτογάν, μέσα σε ένα μήνα με το βασιλέα Σαλμάν της Σαουδικής Αραβίας. Μίλησε επίσης και με τη Γερμανίδα καγκελάριο Άγγελα Μέρκελ. Έκανε μάλιστα και παράπονα εναντίον της Ελλάδος. Είπε ότι η χώρα μας συνεχίζει τις προκλητικές ενέργειες. Σύμφωνα με ανάρτηση του πρακτορείου Ανατολή, Greece continues provocative actions whereas Turkey keeps its moderate attitude, President Erdogan tells Merkel, δηλαδή ότι η Ελλάδα συνεχίζει τις προκλητικές ενέργειες, ενώ η Τουρκία κρατά μια νυφάλια στάση, παραπονέθηκε ο Ταγίπ Ερτογάν στην Άγγελα Μέρκελ. Φοβερό πραγματικά, η Τουρκία, η οποία προκαλεί όχι μόνο το ελληνικό λιμενικό, την πολεμική αεροπορία, προκαλεί Ελλάδα και Κύπρο διαρκώς. Σήμερα εκτέλεσε υπερπτήσεις πάνω από ελληνικά νησιά, παρενόχλησε σκάφη της Frontex, δύο φορές τα ανοιχτά της Χίου. Σύμφωνα με πληροφορίες φαίνεται ότι έχει εμβολήσει δύο φορές, δεν έχουν επιβεβαιωθεί ακόμα αυτές οι πληροφορίες, σκάφος του λιμενικού πριν από μέρες στα ανοιχτά της Λέσβου, και ο Ταγίπ Ερτογάν παραπονείται. Πραγματικά πρωτοφανής στις διεθνείς σχέσεις στον 21ο αιώνα τέτοιου είδους συμπεριφορά, πάντα κατά τη γνώμη μας. Το Βερολίνο μεταξύ άλλων ζήτησε από την Τουρκία την αποχώρηση των ξένων στρατευμάτων, η οποία θα αποτελούσε σημαντικό μήνυμα. Αυτά φέρεται να έχει ζητήσει η Άγγελα Μέρκελ. Θα συναντηθούν η Χάικο Μάς και Μεβλούτ Τσαβούσογλου στο Βερολίνο, όπου θα συζητηθεί όλο το φάσμα των διμερών σχέσεων αλλά και διεθνών ζητημάτων. Θα μάθουμε περισσότερα αύριο. Σημαντική επίσης και η εξέλιξη της Συμφωνίας Γαλλίας-Γερμανίας-Ισπανίας για το μελλοντικό ευρωπαϊκό αεροσκάφος. Έχουμε ενημερώσει και σε προηγούμενες αναρτήσεις μας πριν από λίγο καιρό, έχουν καταλήξει σε συμφωνία για τις επόμενες κινήσεις στην ανάπτυξη του κοινού μαχητικού αεροθούμενου. Αυτά έχει ανακοινώσει το Υπουργείο Άμυνας του Βερολίνου. Στα μέσα του μήνα θα γίνουν περισσότερες συζητήσεις και θα επεξεργαστούν οι περαιτέρω κινήσεις για την υπογραφή της συμφωνίας. Θα καταρτιστούν κατάλογοι με δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, έτσι ούτως ώστε να προχωρήσει το θέμα. Υπενθυμίζουμε ότι οι εταιρείες είναι η Dassault Aviation, η γνωστή στην Ελλάδα, η Airbus και η Indra. Συμμετέχουν στο πρόγραμμα αυτό, το οποίο θα αντικαταστήσει τόσο τα Eurofighter της Γερμανίας και της Ισπανίας, όσο και τα γαλλικά Rafale από το 2040 και μετά, και αναμένεται να κοστίσει συνολικά 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ.